Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση στη σημερινή συνεδρίαση μέχρι στιγμής ήταν του κύριου Πέτσα, η οποία έγινε πριν από λίγο και αποκάλυψε την πλήρη αδυναμία επιχειρημάτων η οποία έχει κατησχίσει στη δεξιά παράταξη, διότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να ανατρέχει στα ψεύδη του 2015. Διότι για τη δεξιά, προσέξτε κυρίες και κύριοι βουλευτές, για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει τυπική χρεοκοπία του 2010. Δεν υπάρχει η απώλεια του 25% του ΑΕΠ μεταξύ 10 και 15. Υπάρχει η διαπραγμάτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να φέρετε τη συζήτηση στο υπερταμείο σοβαρά. Κληρονομήσαμε ή δεν κληρονομήσαμε το ΤΑΙΠΕΔ. Και μας λέγατε να υπογράψουμε κιόλας, χωρίς τη διαπραγμάτευση, να είναι τα έσοδα 50-50. Να υπογράψουμε, φωνάζατε ότι θα καταστραφεί η χώρα αν διαπραγματευτούμε. Κληρονομήσαμε το ΤΑΙΠΕΔ που είχε μόνο έναν ρόλο, την εκποίηση. Εσείς οι φανατικοί των ιδιωτικοποιήσεων. Και έρχεστε τώρα να πείτε ότι φέρνετε. Εσείς φέρνετε ρύθμιση για το 50-50. Να δεν τρέπεστε λιγάκι. Αυτό είναι από τη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Την κατάπτυστη, αυτή που την έχετε καθυβρίσει, την έχετε κατασυκοφαντήσει. Το αχρίαστο λέει μνημόνιο, μάλιστα. Το mail χαρδούβελη. Ποιο mail χαρδούβελη, βρε παιδιά. Ποιο mail χαρδούβελη που ούτε τη συζήτηση δεν ανοίξανε οι εταίροι με το mail χαρδούβελη. Κάνουμε πλάκα στον ελληνικό λαό. Ότι ήταν έτοιμη να απογειωθεί η οικονομία το 2014. Δεν σας βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν σας βγαίνει η ιστορική καταγραφή. Και κάνετε μια κατασκευή υποθετική ότι ήταν μια απογείωση έτοιμη να επισυμβεί την οποία εμπόδισε η δική μας κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω. Όποιος θέλει να πουλήσει δημόσια περιουσία δεν θέλει ούτε υπερταμεία ούτε ΤΑΙΠΕΔ. Την ΕΙΔΑΠ είχατε λυσάξει να την πουλήσετε. Είχατε δεσμευτεί για το 61%. Χωρίς να μπει στο υπερταμείο. Επειδή μας κατηγορείτε ότι μπήκε στο υπερταμείο. Και δεν πουλήθηκε ούτε μία μετοχή. Και στο νόμο που επικαλείστε μπήκε ρητά για πρώτη φορά η επιφύλαξη του ελληνικού συντάγματος και της στήρησής του και της εφαρμογής του. Και ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ότι πρέπει να επιστρέψει στο δημόσιο η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ. Και αρνηθήκατε για μήνες να το κάνετε. Μέχρι που έβγαλε απόφαση και η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δούμε ποιος τηρεί τον νόμο και ποιος δεν τον τηρεί. Αλλά με την κοροϊδία πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είστε ιδεολόγοι των ιδιωτικοποιήσεων. Θα συμφιλειωθείτε με αυτή σας τη φύση. Θα υπερασπιστείτε με σοβαρότητα και επιχειρήματα αυτή τη θεμελιακή σας θέση. Φτάσατε να μας πείτε μέχρι και για την ΟΣΕ. Πουλάγατε τον ΟΣΕ ολόκληρο 200 εκατομμύρια. Και όταν μας λέγατε να κλείσουμε τη διαπραγμάτευση, εμείς αγωνιζόμασταν για να φύγει η ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ από την ύλη η οποία θα πήγαινε στους Ιταλούς. Μη λέτε τερατώδη ψέματα εδώ μέσα. Σας καλώ για άλλη μια φορά. Ως πιστή οπαδή των ιδιωτικοποιήσεων. Γεμίζετε τις τούρτες γενεθλίων σας με τα σύμβολα των επιχειρήσεων που έχετε πωλήσει. Μάλιστα. Τι τις θέλετε τις σοφιστίες ότι κάτι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και σας ανάγκασε να πουλήσετε. Κανένα ΣΥΡΙΖΑ δεν έχετε ανάγκη για να πουλήσετε. Κανένα υπερταμείο δεν χρειάζεστε. Ξεκινάτε και τελειώνετε από τη θέση ότι ό,τι πουλιέται είναι καλό να πουλιέται. Και ότι το δημόσιο πρέπει να αποσυρθεί. Και ότι θα φτιάξετε κι άλλες ΔΕΗ, μας λέτε τώρα. Μάλιστα, να περιμένουμε αυξήσεις και στα τιμολόγια άλλων εταιριών. Περηφανεύονταν πριν από λίγο ο κύριος Χατζηδάκης εδώ ότι λέει οι καταναλωτές επιλέγουν τη ΔΕΗ σοβαρά. Δεν ξεκίνησε από το 100% των καταναλωτών η ΔΕΗ. Ξεκίνησε. Δεν έχουν εγκλωβιστεί 1,5 εκατομμύριο χρήστες, 1,5 εκατομμύριο καταναλωτές στις ρυθμίσεις της ΔΕΗ, η οποία τους καταχρεώνει, μπαίνουν στη ρύθμιση, δεν τους δέχονται άλλες εταιρείες και έρχεται εδώ ο κύριος Χατζηδάκης να μας λέει ότι έχει μεγάλο παλατολόγιο η ΔΕΗ. Μπράβο! Μπράβο! Συγχαρητήρια! Και θα μας πείτε εμάς ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Θα υπονοήσετε από αυτό εδώ το βήμα ότι εξυπηρετούμε εμείς συμφέροντα. Εμείς τι έχουμε πει? Έχουμε πει δημόσια ΔΕΗ για να πιέσει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω. Εσείς θα πείτε σε εμάς
που συσσωρεύσατε στις εταιρείες ενέργειας δισεκατομμύρια υπερκέρδη και αρνήσατε να τα φορολογήσετε, ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα. Τα συμφέροντα αυτών των λίγων εταιρεών, λοιπόν, σας λέμε, κάπνουν τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας. Εάν τα υπερκέρδη τους είχαν μείνει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, θα είχαν επιστρέψει στην κατανάλωση, θα είχαν γίνει θέσεις εργασίας, θα είχαν γίνει επενδύσεις. Αυτή είναι η πολιτεία σας, την οποία κρύβεται πίσω από ακατάληπτα και αντιφατικά επιχειρήματα για το 2015. Σας φταίει το 2015 και το 2016. Για να έρθετε το 2024 να πείτε ότι εσείς κερδίσατε το 50-50. Λίγη σοβαρότητα επιτέλους. Υπερασπιστείτε τη θεμελιακή σας θέση. Ανακτήστε αυτό το πολιτικό θάρρος. Συζητήστε κοιτώντας έξω από το παράθυρο, αξιολογώντας την ιστορική εμπειρία των ιδιωτικοποιήσεων απανταχού της γης. Αυτές τις ανοησίες ακούμε τώρα, κοντεύουμε μια δεκαετία. Μέχρι πότε δηλαδή. Μέχρι πότε θα πολιτεύεστε με αυτά τα σαθρά, τα επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν βάση. Για τις τροπολογίες, 2024. Αρνείστε να βάλετε πλαφόν στο κέρδος, αρνείστε να ρυθμίσετε την αγορά. Δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι και αυτά τα χρήματα δεν θα ζητηθούν πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την παράβαση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, όπως έγινε με το προηγούμενο κύμα επιδοτήσεων, διότι ήρθε η ΕΕ και σας είπα αυτό που σας λέγαμε και εμείς, ότι επιδοτείτε τις εταιρείες ενέργειας. Και εξελίφθησαν αυτά τα ποσά ως κρατική ενίσχυση και ως εκ τούτου ζητήθηκε να επιστραφούν. Αφήνετε τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες έξω από αυτή την επιδότηση, όπως και τις δημοτικές και τις δημόσιες. Για την τροπολογία 2025. Η παράταση των επενδυτικών σχεδίων είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά στα άρθρα 2 και 3 βλέπουμε χαριστικές ρυθμίσεις, οι οποίες υποτίθεται ότι καλύπτουν μια επιτακτική ανάγκη, η οποία επιτρέψτε μας να σας πούμε ότι έπρεπε να είναι γνωστή στην αρχική διαπραγμάτευση με τον επενδυτή και να έχουν προβλεφθεί ή να δούμε τι άλλες αδειοδοτήσεις χρειάζονται στην αρχή. Σας είπαμε και στις άλλες τοποθετήσεις μας και στην δική μου τοποθέτηση την προηγούμενη και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας ότι για μας η χτεσινή μέρα για τη δικαστική εξουσία είναι μαύρη μέρα για τη δικαστική εξουσία και βάζει πραγματικά σε αμφισβήτηση τα θεμέλια της δημοκρατικής μας πολιτείας. Και είναι οδυνηρό να βλέπει ο Έλληνας πολίτης ότι επικαλείστε αυτό το πόρισμα της κυρίας Αδηλίνη, ένα πόρισμα το οποίο λέει ότι το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο είναι δυνητικά επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα και ύποπτο για την υπονόμευσή τους. Λοιπόν, αυτό το πόρισμα ή θα το επικαλείστε ή θα συμφωνήσουμε όλοι ότι εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο λίσθημα. Εγώ αρνούμαι να πιστέψω και ειλικρινά δεν πιστεύω ότι κάποιο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου είναι επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα. Έχουμε τεράστιες διαφωνίες. Θέλουμε να μειοψηφίσετε στον ελληνικό λαό. Δεν θέλουμε να ξανακυβερνήσετε ποτέ. Αλλά αυτή είναι η πολιτική μας θέση. Όχι. Τη θέση ότι εσείς είστε προδότες δεν θα την ακούσετε από αυτή την πλευρά. Την είδατε καταγεγραμμένη όμως στο κατάπτυστο πόρισμα της κυρίας Αδηλίνη, την οποία δεν χάσατε την ευκαιρία να τη διορίσετε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και δεν κουνιέται φίλο. Και αυτό θα έπρεπε να γεμίζει ντροπή, τουλάχιστον αυτή την πτέρυγα. Ακριβώς για αυτό το πόρισμα. Και δεν αντιδράτε. Βλέπετε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το επικαλείτε κιόλας. Να το επικαλείτε. Να επικαλείτε το πόρισμα που λέει ότι καλό σας παρακολουθούσαν τους μισούς. Και τη συζύγου σας παρακολουθούσαν. Και αυτά για λόγους εθνικού συμφέροντος. Κλείνει μια κοινοβουλευτική περίοδος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην οποία έχετε αφήσει την ακρίβεια να πέσει πάνω στα κεφάλια των μικρών επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Σας εγκαλούμε γιατί έχετε 1,7 δις υπερπλεώνασμα στο εξάμηνο και δεν δέχεστε να μειώσετε κανένα φόρο. Δεχόμαστε, καταλαβαίνουμε, το θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν θα συμφωνήσετε με το δικό μας πρόγραμμα και τις δικές μας προτάσεις. Προφανώς. Αλλά κανένα φόρο δεν μπορείτε να μειώσετε επιτέλους.
1,7 δις υπερπλεώνασμα. Δύο πράγματα κάνει η πολιτική σας. Συσσωρεύει υπερκέρδη και συσσωρεύει υπερπλεονάσματα. Και δεν ακουμπάτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε επιστρέφετε τα υπερπλεονάσματα και στα υπερκέρδη πηγαίνετε μόνο μετά από τις φωνές της αντιπολίτευσης και την αγανάκτηση του κόσμου να φορολογήσετε τα ελάχιστα. Μεσαία τάξη στο κρεβάτι του προκρούστη, κανονικά. Και όχι για να σωθεί το δημόσιο ταμείο. Για να τη συμπιέσετε ακόμα περισσότερο. Σας το λέγαμε από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Τώρα ο κόσμος έχει δει τις φορολογικές του δηλώσεις, οι οποίες τριπλασιάζουν και τετραπλασιάζουν τη φορολογική του υποχρέωση. Ταμείο ανάκαμψης. Αποκαλυπτικές οι απαντήσεις οι δικές σας. Μόνο 7 εταιρείες στην Ελλάδα από τις 700.000 που έχουν από 0 έως 9 εργαζόμενους έχουν γίνει αποδέκτες δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μόνο 7. Στην άλλη μεριά του φάσματος, 150 εταιρείες έχουν λάβει 9,5 δις δάνεια. Τα δικά σας στοιχεία. Τα δικά σας στοιχεία είναι αυτά. Αυτά είναι τα θεμέλια της πολιτικής σας. Τράπεζες. Τράπεζες. Το μεγάλο φαγοπότι για ορισμένους. Όχι για τον Έλληνα πολίτη βεβαίως, ο οποίος έβαλε 10 δις στη Eurobank και βγήκε με 93 εκατομμύρια, 4 δις στην Alpha Bank και βγήκε με 300 εκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια στην Εθνική και βγήκε με 1 δισεκατομμύριο, 18 δισεκατομμύρια στην Πειραιώς και βγήκαμε με 1,35. Πραγματικά τεράστια και πολύ πετυχημένη οικονομική επιλογή. Είμαστε υπέρ της συγκρότησης ενός ισχυρού επενδυτικού εθνικού ταμείου, όχι ενός ταμείου παρία της οικονομίας. Δεν έχετε στο νου σας εσείς ένα μεγάλο ταμείο όπως έχουν άλλες χώρες, όπως έχει η Νορβηγία. Θα χρειαστώ 2 λεπτά μόνο, κυρία Πρόεδρε, και δεν θα κάνω χρήση της δεύτερης παρέμβασής μου. Δεν έχετε στο νου σας τη συγκρότηση ενός ταμείου ισχυρού, παρεμβατικού, που μπορεί να βάλει τη χώρα στους νέους δρόμους της ανάπτυξης, όπως γίνεται στην Νορβηγία, όπως κάνουν άλλες χώρες, δυτικοευρωπαϊκές. Ένα ταμείο παρία έχετε στο νου σας. Ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να στηρίξει, να βοηθήσει, να βελτιώσει τις υποδομές και τις μεταφορές στη χώρα. Να συμβάλλει ούτως ώστε να γίνει πραγματικά κόμβος μεταφορών, εμπορίου, συνδυασμένων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών η χώρα μας. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στη δική σας οπτική. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε αντίθετοι. Κλείνω με το εξής. Η χώρα είχε εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, συγκροτημένη το 2018, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε ότι δεν τη ξέρετε, κάνετε ότι δεν τη βλέπετε, την πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων, με συνέπεια να έχουμε φαινόμενα όπως το flyover, το οποίο καταβασανίζει τους Θεσσαλονικείς, ενώ δεν ήταν στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Την καθυστέρηση στο ΒΟΑΚ, την καθυστέρηση στην Πατρών Πύργου. Όλα τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν πάει πίσω στο μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο κάθε εβδομάδα το εξαγγέλλεται και το εγκαινιάζεται. Όλα αυτά τα έργα λοιπόν έχουν φύγει από την εξίσωση και περηφανεύεστε ποιος ξέρει για ποια επιτεύγματα. Θέλουμε να σας κάνουμε καθαρό ότι δεν θα σας αφήσουμε να απαξιώσετε την προσφορά, τη συνεισφορά, την παρακαταθήκη της κυβέρνησης 2015-2019. Εμείς έχουμε κάνει και την αυτοκριτική μας, αλλά έχουμε στα γαλόνια μας, έχουμε με περηφάνεια κατακτήσει και την έξοδο από τα μνημόνια στα οποία εσείς βάλατε τη χώρα και την ανάκτηση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας με ταυτόχρονη προστασία της κοινωνίας. Μπορείτε να εύχεστε. Για λίγο ακόμα σας το υποσχόμαστε. Σε μια κατακερματισμένη προοδευτική αντιπολίτευση. Αλλά θα δείτε πάρα πολύ σύντομα ότι αυτός ο κύκλος θα κλείσει και θα έρθετε αντιμέτωποι με τσουνάμι πολιτικών εξελίξεων. Ευχαριστώ.